Δύο λεπτά πριν πούμε στο αεροπλάνο. Προσπαθούμε να δείξουμε την πόλη μόνοι μας. Τι μπλέξαμε. Δεν αμέφτησε κιόλας. Για πρώτη φορά, τρεις ομάδες, 6 αγαπημένα πρόσωπα, 36 προορισμοί, 85 πτήσεις, 180.000 μίλια σε μια κούρσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε κάθε χώρα, τα τρία ζευγάρια καλούνται να ολοκληρώσουν απαιτητικές αποστολές, να μας ξεναγήσουν στην περιοχή και να φέρουν πίσω ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Όλοι θα διαθέσουν το έπαθλό τους σε φιλανθρωπικό σκοπό. Το ζευγάρι των νικητών θα δωρήσει 30.000 ευρώ. Το δεύτερο και το τρίτο ζευγάρι θα δωρήσουν αντίστοιχα από 10.000 ευρώ σε ιδρύματα της επιλογής τους. Λίμα. Να χιόνι, να είναι ψηλό το μέρος. Πώς να είναι, Άλλη. Όχι, ρε. Ίσα-ίσα παραλιακά. Απλά δεν θα έχει οξυγό. Από τα χιόνια. Τι παραλιακά, ρε. Δεν έχει παραλιακά. Δεν νομίζει να έχει. Φτάνουμε λοιπόν στην Καμπούρη μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά. Μοναδικό έτσι. Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει 17 ώρα, 20 ώρα και πάλι λέγονται. Το μόνο κακό που συνέβη με αεροπλάνο είναι τα πόδια μου γίναν τούμπανο μετά τις 150 πτήσεις που έχουμε κάνει. 150 μου φέρατε εμένα, μην απολύτω. 150 νιώθω ότι έχουμε κάνει. Τα πόδια μου χρήστηκαν. Οπότε με το που πατήσαμε το. Sorry. Γιατί το κάνεις αυτό. Ποιο αγάπη μου. Γιατί το κάνεις αυτό. Απάντησε μου γιατί το κάνεις αυτό. Όταν μιλάω, δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Δεν θες να αναπνέω. Δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Δεν θες να αναπνέω. Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Δεν θέλω να το κάνεις αυτό όταν μιλάω. Ποιο. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι λέω. Όταν μιλάω, δεν θα το ξανακάνεις αυτό. Ποιο αγάπη. Όπως σε σέβομαι, να με σέβεσαι. Ποιο. Λοιπόν, ποιο. Εγώ δεν δέχομαι όταν μιλάω κάποιος να μου κάνει bullying δίπλα μου. Είναι τελευταία φορά όμως. Ευτυχώς υπάρχουν κάμερες και μικρόφωνα. Ακριβώς επειδή υπάρχουν. Hello. Michelangelo. Nice to meet you. This is for you. Oh, thank you very much. Wait, έτσι είναι, Μιχαηλάκη. Να βγάλουμε ζακέτες. Έχει very hot here. Μπουλομινάκα. Στέλιος. Στέλιος. Yes. Στεφάνο. Μπολα. Μπουλομινάκα. Μπουλομινάκα είναι χάρηκα. Τι χάρηκα, μωρέ. Nice to meet you. Oh, my friend. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Nice to meet you. Συνεχίζουμε. Go. Α, 8.45 τώρα. Μιλάω σε ξένους. Να σου πω, ενώ έχουν ωραία, δεν στέλνει μια φωτογραφία στα παιδιά. Κοιτάξτε. Φίλα μου. Παναγία. Παναγία μου, πού πήγαινε ρε μωρό μου τώρα. Ναι, τσίπησες. Εκεί πήγαινε. Είμαστε στο Περού, Παντελή, στην πόλη Πούνο. Πούνο. Εδώ έχει μια ωραία λίμνη. Είμαστε λίγο μακριά, βέβαια. Ναι. Τη λίμνη Τιτικάκα. 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 Είναι μεγάλη δύο λίμνη. Τίτι και δύο κάκα. Τιτικάκα. Λέγε, λοιπόν, κάτσε μεγάλη. Δεν έχει πολύ κόσμο. Έτσι. Γιατί δεν παίρνω για ανάσα. Τι έπαθες. Έχει χαμηλώσει το οξυγόνο, ρε. Θα τσακάτσεις. Ε? Θα τσακάτσεις. Έλα, κάτσουμε λίγο. Εντάξει, κάτσε, χαλάρισου λίγο, πάρε βαθιές ανάσεις.
Βρισκόμαστε και σε ένα υψόμετρο. Κοντά 4.000 πόδια, έτσι. Κοντά 4.000. Το οξυγόνο είναι πολύ χαμηλό. Προσπαθούμε να παίρνουμε βαθιές ανάσες για να επιζήσουμε. Μικρές αναπνοές. Αναπνοές. Αναπνοιάζουμε. Και σιγά σιγά. Αυτό είναι το μυστικό, νομίζω. Εσύ δεν το νιώθεις αυτό? Όχι, δεν με έχει επηρεάσει. Έχει κρύο, το κρύο το καταλαβαίνω. Τώρα αυτό με την αναπνοή, όχι. Μας το παίζει μάγκας τώρα. Δεν θα έρθει, δεν θα έρθει ότι... και η ώρα του. Είναι το στοιχείο μου, αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Σαν το δικό μας για σημεί. Ναι. Όπα. Μήνυμα. Έλα ρε Πέτρο, πρωί πρωί. Βαρθακούρης family, από το άνδρο μου εδώ, το μυστικό μου κρυσφύγετο, σας καλωσορίζω στη Σιγκαπούρη, όπου επικρατεί το υδάτινο στοιχείο 100%. Η πρώτη σας αποστολή θα έχει λίγη υγρασία παραπάνω, διότι θα πρέπει να μπείτε μέσα στο νερό και όχι μόνοι σας. Θα πρέπει να βρείτε μια ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης και να κολυμπήσετε με χάρη. Πάμε να βρούμε ομάδα να κάνουμε συγχρονισμένη κολύμβηση. Κάνουμε κολύμβηση με χάρη. Και απαιτείτε στα κορίτσια να σας δείξουν. Μόνο έτσι θα περάσετε στην επόμενη δοκιμασία αντικειμένου. Καλή επιτυχία. Περιμένω ωραίες χορευτικές φιγούρες μέσα στο νερό. Εγώ προτείνω να πάμε να ρωτήσουμε στο ξενοδοχείο μήπως γνωρίζει αν σε κάποιο από όλα αυτά τα μέρη έχει πισίνα. What we're looking for is a place that maybe has a pool, a swimming pool. Swimming pool. Looking for a pool that you can do synchronized swimming. So, or you can go to the Sentosa, this is a natural one. Where is the that? Sentosa Island. They got a beach there. Από εδώ πόση ώρα είναι? How far is, το μακριά δεν μας έχει σημασία. Όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί για φαντάζομαι να πάμε εκεί και να μην έχει. How far is it? It doesn't... 25 to 30 minutes to reach there. Can you tell us, please, which is the fastest way to get to Sentosa? Ζητάμε ένα ταξί το οποίο να έχει Wi-Fi, γιατί θέλουμε να μιλάμε και με τα παιδιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Και έρχεται ένα van, το οποίο έχει μικροκύματα, μηχανή του καφέ, παιχνιδομηχανή, fax, τηλέφωνο, Wi-Fi, ψυγείο, τοστιέρα. Δεν υπερβάλλω, ήρθε ένα τροχόσπιτο σχεδόν για μια απόσταση η οποία τελικά αποδεικνύεται πολύ μικρή. Ωστόσο, ευχαριστούμε πολύ για το ζήλο που επέδειξαν όταν ζητήσαμε ένα ταξί με Wi-Fi. Λες να πουλάνε τυρόπιτες εδώ? Λες να έχουμε την τύχη μας εδώ? Ο Πετράν πρέπει να είναι. Και να που οι σεφ μου με τα σκουφάκια τους έφτασαν μέχρι το Περού. Μεγάλο το υψόμετρο εκεί, το οξυγόνο λιγοστό, το ξέρω. Αλλά και εσείς πρέπει να ξέρετε πως εκεί που είστε τώρα έχει αρκετό οξυγόνο. Γιατί θα σας στείλω ακόμη πιο ψηλά στην περίφημη λίμνη Τιτικάκα. Εκεί θα βρείτε έναν βαρκάρι για να σας πάει σε ένα νησί της λίμνης όπου βρίσκονται άνδρες που πλέκουν, παρακαλώ. Και εσείς ως άνδρες θα πλέξετε μαζί τους. Περιμένω ένα εργόχειρο από εσάς για να περάσετε στην επόμενη δοκιμασία αυτή του αντικειμένου. Καλή επιτυχία, παιδιά, και πάρτε βαθιές ανάσες. Σταυροδελωνιά και πλέξιμο. Αρκεί να έχεις μεγάλες τις δελώνες, γιατί κάτι είχα μάθει από τη γιαγιά μου και από τη μάνα μου. Μικρός, κάτι έκανα. Μικρός, μαγείρευες, έπλεκες. Πήγαινες για ψάρεμα. Τι άλλο, πολυμηχάνημα είσαι εσύ, παιδί μου. Hello. Fiji's award-winning heaviness car by the Western. Nice to meet you, Mr. Lanzo. Thank you very much. Nice to meet you, Stelios. Μπαίνω στο χώρο και κατά έναν περίεργο τρόπο αισθάνομαι ότι όλα γύρω μου είναι πάρα πολύ οικεία. Thank you very much. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός. Γεια σας, Ρελίνκ, θες. Μπότα. Hola. I drink. Πίνω. Μου διάζει όλο το στόμα, μου διάζει η γλώσσα μου. Αρχίζω λίγο να ζαλίζομαι, δηλαδή έκανα κεφαλάκι. All the days, the Fijian chief have the privilege of having more than one wife. You can have 10 wives to start over, but you got to defend it too. Η γυναίκα είναι η κορώνα του σπιτιού, οπότε με 10 γυναίκες, γερό σπίτι. Ακούγεται εντυπωσιακό. Αλλά και συγχρόνως
Πολύ βασανιστικό, ρε φιλαράκι. Πολύ βασανιστικό. Πού να, να τις κάνεις άλλη τις 10. Εντάξει. Μία, εγώ θέλω μία και καλή. Και την έχω. Με το στόμα ανοιχτό. Οι εικόνες που είχα στο μυαλό μου ζωντάνευσαν. Είχαν κίνηση, είχαν μορφή και άρχισαν να πράττουν μπροστά στα μάτια μου. Νομίζω ήταν μαγευτικό. Ένα παραμύθι να ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σου. Τη ζήσαμε, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε έτσι, φαντάσου τι έχει να γίνει. Φαντάσου. Ωραία, Πέτρο. Τώρα που πάμε, Πέτρο, κάτσε να δούμε. Αγαπημένη μου ομάδα, σας χαιρετώ σε ένα σημείο που δεν το είχατε φανταστεί ποτέ ότι θα βρεθείτε εκεί, στην άκρη του κόσμου, στα νησιά Φίτζι. Θέλω να πάτε στα καταγάλανα νερά και εκεί να αφαιθείτε, ρε παιδί μου, να βουτήξετε κολύμπι και σνόρκελινγκ. Και σνόρκελινγκ. Θέλω μία ώρα από το καθένα. Έτσι για ζέσταμα. Άντε, καλές βουτιές. Τι έπαθες, εντάξει, πάμε να κολυμπήσουμε. Κρατάς την αναπνοή σου για μία ώρα. Πας καλά, δεν πούμε κάτω από το νερό μία ώρα. Για να το κάνω αυτό πρέπει να πιω κι άλλη δόση από αυτή που μας δώσαν τα παιδιά. Μιχαλάκι. Άντρε Μιχαλάκι, θες να πιεις, να μου βρήκες το ποτό και θες να το ξεζουμίσεις. Do they do here synchronized swimming? We're not sure, but you could go ask the beach club. The beach club, okay, thank you. Βρίσκουμε επιτέλους στο πολυπόθητο beach club, μπαίνουμε και δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε τίποτα περισσότερο, διότι στην πισίνα που συναντάμε, μέσα υπάρχουν αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης. Sorry to interrupt. Okay. But we, if we can, we need to join momentarily even. Okay. Your team or this team, I don't know whose team it is. This is our national team. This is your national team? National team. Singapore national team. Yeah, practicing now. Yes. Brazil και στην Σιγκαπούρη. Ο δισταγμός μου είναι ότι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα καθαρά γυναικείο άθλημα. Ωστόσο, επειδή ο Πέτρος μας είπε ότι πρέπει να κολυμπήσουμε με χάρη και έπαιξε πάνω στο όνομά μου, θα το δοκιμάσω κι εγώ και όχι τίποτα άλλο για να έχω να λέω
ότι κολύμπησα με την εθνική ομάδα συγχρονισμένης κολύμβησης της Σιγκαπούρης. Later, when you come out, we will give you all the gear okay. for you to sleep. And can we keep it because she snores at night and with this one she will stop snoring. Okay, no thank you. Όχι, είπα, δεν είπα αυτό. Το μεγαλύτερο γούρο είναι που τσάχνω πάλι. Ακούγεται με... He doesn't understand you. He doesn't understand. Say yes. It's okay. Okay, yes. So, those are nose clip, okay? So, you have to wear it for sure. You take it like that. Yes. And then you put it on like this. Yes. 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 Exactly. Perfect. Am I okay? Yeah. Perfect. Buenos días. Buenos días. Do you speak English? Titicaca. Abajo. Abajo σημαίνει πιο μέσα. Κάτω. Πιο μέσα. We must find a taxi. Es un moto. Moto. Ah, ο Χριστιανός εδώ να... Buenos días. Titicaca. Λιμάνι. Titicaca λιμάνι. Λιμάνι. Πάμε. Εντάξει, το βρήκαμε. Ο Γιουκαλί. Έλα, πήρε όλη την τρίκα μαζί σου, ρε, αδελφέ. Λοιπόν, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Πώς το λέγεται το καράβι στα σπανικά? Στα αγγλικά είναι ship, port, το λιμάνι. Και το κέντημα? Το πλέκο. Ναι. Είναι neat. Το νησί Island. Ξέρουμε τις πέντε βασικές λέξεις. Εντάξει. Θα φτάσουμε στο προορισμό μας, πιστεύω. Πάμε. Είσαι ο Φίτζι. Πολλά, πολλά. Πολλά. Είσαι ο Φίτζι. Πιάσου, θα βλέπεις την κουπέλα. Όχι, άσε τώρα πάνω. Άσε τώρα πάνω. Good morning. Good morning. My name is Elantzo. Nice to meet you. Μουσάι. Στέλιος. Μουσάι. Yeah. Μουσάι. Να πάμε στα νησιά, ρε φίλε. We want to... to swim. Snuggling. You want to go snuggling? Yes. We'll take you and we'll take you. Come with me, I'll show you the best spot here. Best? Yeah, the best of the best. The best of the best. Yes, my friend. Let's go. Yeah. Amigo, buenos días. Where is the island? Takili. Takili. Όχι τεκίλα, Takili. Δεν πίνετε ρε το νησί. Takili. Πάμε. Ωραία, ε! Πάμε να κεντήσουμε! Θέλουμε 2 ώρες και 2,5 ώρες να φάσουμε. Έτσι πως πάει, λογικό είναι. Το πατάει λίγο. Μπαρκάδα, κρουαζιέρα, στην ψηλότερη λίμνη του κόσμου, στα στο Γιάννη Περού. Στα Γιάννη να περίμενα να σε κάνω μπαρκάδα, τελικά θα σε κάνω εδώ. Μου θυμίζει νησί. Μου θυμίζει έτσι βόλτα στην Κάλυμνο, άντε γεια. Νιώθω, ας πούμε, οίκια, ρε παιδί μου. Νιώθω οίκια εδώ πέρα με το μέρος, είναι πολύ ωραία. Wow! Τι εγώ, δεν φτάσαμε ακόμα. Όχι, δεν φτάσαμε. Το νησάκι που είναι. Ποιο νησάκι? Θα σταματήσουμε στο νησάκι. Guys, yes,
just check if it's okay. You can swim around the edges, do not go on top of the reef. You might get cut, eh? Yes, I asked you something. It's very ανοιχτά. Open. We are ο ελληνικός ο Γιάννης είναι, έτσι, ο Ocean here, έτσι. Yeah. Have a... Deep, deep. No, he deep, I'm a deep, 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 deep. Shark. Sharks? Yes. No, not really. Ah, not really, δεν είσαι σίγουρος. Ah, έχει, αλλά είναι αξία vegetarian. Don't worry. Οκ, αν τους τραγουδήσω το, you know a song, baby shark, you know. You daddy shark this baby shark. Yes, yeah. Να τους τραγουδήσουμε στο βιβλίο, να γελάσουμε, να γελάσουμε τέλεια. Οκ, το αρέσουμε, έλα. Έλα, εντάξει, οκ, το έχουμε, το έχουμε. Ready warriors, position and go. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is professional artistic swimming, so you have to be sharp, okay? And you have to be in the character. You are a warrior, okay? Come on, let's go. Like this is fine. Like this. This? Like this. Okay. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. I don't see your warrior expression at all. You're smiling. Body posture, like expression, intense, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Huh? Okay, like the synchronization. Still not. Yeah. My synchronization? Yeah, you. No, no, you. Thank you! She was okay, you like you're out of sound. You know, if you don't get the time, you're out. Okay. Out! Λοιπόν, ο Πέτρος. Έλα και εγώ, έλα στήλη. Μάλλον θα θέλει να στήλη. Έλα, θέλει να δει, μάλλον εντάξει. Αν το βρήκαμε το μέρος, σιγά. Όπα, 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 Στελάρα, Μιχαήλ, Αγγελέ, μισό λεπτό. Σας αγαπώ, σας εκτιμώ, αλλά ποιος σας είπε ότι αυτή είναι η αποστολή σας εκεί στα νησιά Φίτζη? Δεν καταλάβατε καλά. Όπως είστε, βουτάτε μέσα στο νερό και αρχίζετε το τραγούδι. Αλήθεια λέω, πρέπει ο ένας να μαντέψει δύο τραγούδια που θα πει ο άλλος κάτω από το νερό. Ξέρετε, με μπουρμπουλίθρες, όλα μαζί. Μόνο έτσι θα πάτε στην επόμενη δοκιμασία του αντικειμένου. Κάτι μας έλειπε. Ναι. Είναι φυσιολογικό να βουτήξουμε στον ωκεανό. Που λέμε, ας το κάνουμε λίγο αφήσιο και τραγουδήσουμε στο νερό. Άντε να δούμε. Okay, let's go, let's go, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Yes. Am I sweet? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Okay. That's it. Okay, not bad. Now we have to try with the music. Where is the face? Where is the, you know, like the intensity? Yes, yes. I don't see that this at all. This comes with experience. Come on, it was our first time. We, okay. We need to position our hands and then do the face. Yeah, 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 but we are professionals, face. You know? Like, we cannot wait that long. Come on. Hello. Can I drive the boat? Huh? Ας το δω, μην πάμε κυβέρνητη. Έλα, καπετάνιε. Ρε, κανόνισα, πάμε να στο κάνουμε πουθενά, ε. Έχουμε και επιβάτες κι άλλους, ε. Είναι όλα κομπλέ, ρε, μην αγχώνεσαι, οδηγάω βάρκα.
Θα του βάλουμε το καπελάκι, περίμενε. Σε φτιάξω εγώ τώρα. Σε φτιάξω εγώ. Αυτό είναι του καπετάνιου το σήμα. Ε, πήρες προαγωγή. Ρε, από εκεί πάμε. Στρίψ' το, ρε. Εκεί κοιτάς, ρε. Εκεί κοιτάς, τη μύτη κοιτάς για να δεις πώς πας, ρε. Ρε, τα παπάκια πρόσφυγε. Now we'll do it for real. Yes. Let's go. Okay. Close your legs. What? Yes. Yeah. Watch out with your bathing suit. Watch out with your bathing suit. Okay. Okay. Ready? Count. Boobs are coming out. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh no! Help them! What are you? 571. But you have to say ha! Yeah, no, okay. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Congratulations! Thank you! Πετυχαίνουμε την αποστολή και παίρνουμε και δώρο! Singapore. Thank you! I'm wearing it already. Thank you. Είναι δικά μας, θα τα πάρω πίσω στην Ελλάδα. Φτάσαμε, ε? Ναι, αγόρι μου, θα την πει. Εδώ φτάσαμε, εκεί είναι το λιμάνι. Τα κύλε. Λέει. Αιγές είναι αυτό το δέντρο. Αιγές είναι. Ναι. Πλάσα ρε άρμα στα αγιά. Είναι κάθε γκράντε. Έχει μπόλικα σπιτάκια. Πλάσα. Πλάσα. Έχει ξενοδοχείο. Εσύ φαίνεις. Εσύ φαίνεις εσύ. Ναι. Σε καλός. Τα τέτοια σκουφάκια. Σκουφάκια. Τι είναι αυτά, φύλλα. Ναι, τα έχεις μέσα γιατί κάνει καλό στα... Θα πάρω κι εγώ λίγο. Πού το βάζεις αυτό, έτσι, έτσι. Κάνει καλό στο δέρμα. Πάμε να πούμε τα τραγούδια και να ξαναχαθούμε στο βυθό μου. Ένα. Πρέπει να δεις πώς θα πέσα και όλοι. Το βρήκες. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε. Πρόσεχε τα λόγια μου. Ας ήταν ένα πληγό σαν μια σταγόνα μέσα στα χίλια σου εγώ. Έλα ρε, ποτέ. Στην καρδιά, σαν το δέρμα μου κύλησε βαθιά, σαν μαχαίρια. Ρεφέρα κάτι έχω, την τρίτη δεν αντέ, τετάρτη πως βαριέμαι, την πέμπτη δεν κρατιέμαι. Τέτοιες εικόνες βλέπεις μόνο σε ταινίες. Το να έχεις τη δυνατότητα να τις δεις με τα ίδια σου τα μάτια και όχι μέσα από μια οθόνη. Να έχεις την πραγματική πραγματικότητα και όχι την εικονική πραγματικότητα. Είπες αδερφάκι μου! Την πραγματική πραγματικότητα! Έλα, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δεις κυριολεκτικά στη ζωή σου. Σε εμάς, Πέτρο, αξίζει μια ξεκούραση και σε εσένα μια μεγάλη αγκαλιά. Ποιος άλλος έχει να λέει ότι έκανε συγχρονισμένη κολύμβηση μαζί με την Εθνική Ομάδα Σιγκαπούρης.
Κανένας. Μετά από αυτό, κάνω ένα έτσι και κοιτάω ψηλά και βλέπω ένα πελώριο πύργο και λέω τι είναι αυτό και μου λένε bungee jumping. Και δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και επειδή είμαι τρελή, θέλω να κάνω. Τρέλα. Τρέλα γιατί έχουμε δύο παιδιά που μας περιμένουν και αυτός είναι ο λόγος που δεν θα κάνω εγώ bungee jumping ώστε να γυρίσει τουλάχιστον ένας από τους δύο πίσω. Άρα μπορεί και να μην αισθάνεται φόβο. Whatever height you jump in. Να βάλω 1,5 μέτρο. Ζακ, φίλε, είναι επιστήμη αυτό. Μπράβο. Έρχεται η ώρα που φτάνουμε στο νησί. Κατεβαίνουμε ειλικρινά μια τεράστια υποδοχή από τους ντόπιους. Χορεύοντας με παραδοσιακά όργανα, όντως σαν βασιλιάδες. Αγία μου, είμαι σίγουρος ότι η Αντελίνα αισθάνεται τρομερό φόβο, άλλο αν δεν θέλει να το δείξει, όπως θα έπρεπε να αισθάνεται κάθε λογικός άνθρωπος. Άρα μπορεί και να μην αισθάνεται φόβο. Εγώ αισθάνομαι διπλάσιο φόβο, μη σου πω τριπλάσιο, γιατί έχω μια υψοφοβία και όσο να είναι βλέποντας τον άνθρωπό μου να κινδυνεύει, παρόλο που μας είπαν ότι είναι εντελώς ακίνδυνο, ποτέ δεν ξέρεις όμως. I'm sure they're not to break my heart. I'll break your heart, but the bungee one. Καλό. Μου την έπεσε ο ένας. Ελπίζω να έχεις πλάνα, έτσι, να μην τα αγαζώ. I'm afraid. Don't be afraid. Yes, but I am. I mean, it's healthy. At least you know you're not crazy if you're afraid. Step one. Bungee goes here. What? Slowly walk. All the way here. Over here, we take photo. After the photo, you look forwards towards the ships. You know when you have. Τα έχω κάνει πάνω, κυριολεκτικά. Νομίζω ότι τα έχω κάνει πάνω. Θέλω να κάνω πίσω, αλλά είναι ψώνια και δεν θα κάνω πίσω. Αχα, γιατί είναι πολύ φορτά ψηλά. Τι όμορφα που είναι εδώ. Amigo,
Hola. Γεια σας. Αλεμπούτζε. 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 Can you teach us to knit? We have a mission to knit. Για να δούμε τι θα δούμε. This. Έτσι. Παίρνω αυτό, όχι. Και μετά, τσου-τσου-τσου. Okay. Κατάλαβα. Θα το βρούμε και αυτό το γάντι. Γάντι είναι, έτσι. Ποιο δάχτυλο μας λείπει το... Α, αυτό μας λείπει. Αυτό είναι. Ε? Μια χαρά το πας, πρέπει να το κάνεις χρόνια. Ε? Όντως, τα χέρια του έπαιρναν φωτιά. Πήγαιναν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ είναι αυτό το ωραίο που μπορούμε να πούμε. Πλάθο-πλάθο κουλουράκια, πλέκο-πλέκο δύο καντάκια. Το θέμα είναι να μην κάνω κανένα κόμπο εδώ πέρα και δεν μπορέσει ο άνθρωπος μετά να το τελειώσει. Το έκανα κόμπο, ε. Κατάλαβες, ε. Όταν τη βλέπω να βγαίνει, θεωρώ ότι θα το κάνει σίγουρα. Απλά είναι θέμα χρόνου αν θα τη πάρει 2 δευτερόλεπτα, 50 δευτερόλεπτα ή 400 δευτερόλεπτα για να πέσει. Για το πρόγραμμα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τα χέρια μου έχουν γίνει μόσχευμα, ρε φιλαράκι. Look at the boat. Look at the boat. Yeah, don't look down. Down is scary. I'm afraid. I know you're afraid. It's very normal to be afraid. But I'm telling you right now, everything's absolutely very safe. Just go for it. All right? Yes. In less than 30 seconds, you'll be down there, lying down on the bed, looking up with a big smile on your face. And one, look this. Yeah. Once you jump, no more scary. You just be having fun. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go, go, go! Και εσύ. Πολύ ωραία. Ε? Το προσπαθώ. Έχω κάνει ένα δάχτυλο. Αλλά εντάξει, μου αρέσει και η τεχνική. Μου δείχνει δύο διαφορετικές τεχνικές. Ο Χουλιάν. Yeah. Χουλιάν. Μένει μόνο να το τελειώσω όπως βλέπουμε όλοι μας. Το τελευταίο το δάχτυλο. Μπράβο, Χουλιάν μου. Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ το πιέσα. Ε, δεν το πιέσα. Λοιπόν, κοίταξε, Θείο. Εδώ. Ε. Μετά έτσι. Έτσι. Ωραία. Και τσακ, τσακ, τσακ. Ε, που είσαι μάνα. Που είσαι μάνα να με δεις. Φίλε, είναι επιστήμη αυτό το πράγμα. Ε. Πραγματικά είναι επιστήμη. Τι λες τώρα. Τι κάνει εκεί η καλή κυρία. Και ακούει όλη η περιοχή κάτι το οποίο μοιάζει με συναγερμό για τσουνάμι. Το διπλανό ξενοδοχείο άρχισε να εκενώνεται. Χριστέ μου. Παιδιά. Είναι original, παιδιά, αυτό είναι. Τα κάνω κι εγώ επάνω μου. Τελείωσε, μωρό μου, τελείωσε, ηρέμησε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο το κορίτσι μου, ηρωίδα, μπουμπουλίνα. Νιώθω ότι κλαίει, ότι φοβάται, ότι όλο αυτό έγινε υποκατάσταση πανικού και μου πήρε 3-4 λεπτά για να συνειδητοποιήσω ότι όλο αυτό που ένιωθα μέσα μου ήτανε περηφάνεια. Περηφάνεια για την Αντελίνα που το έκανε. Αντελίνα, Μπουμπουλίνα Βαρθακούρη. Έχω ένα νέο και πολύ μεγαλύτερο σεβασμό για τη γυναίκα μου. Τέτοιο φόβο στη ζωή μου δεν έχω ξανανιώσει ποτέ.
Δεν σου είπα ότι είναι εύκολο. Εδώ, Σιγκαπούρη, θέλω να είναι ένα κομβικό σημείο μηδέν για μένα, γιατί κάποια πράγματα τα άφησα. Τι με αφήσανε. Για κάποια πράγματα δεν έκανα το βήμα έτσι όπως έπρεπε να το κάνω για μένα, για τη ζωή μου. Δηλαδή, θέλω να πετύχω, τι να σου πω, να χάσω κιλά. Σου λέω κάτι απλό. Ενώ το θέλω, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις, βρίσκεις δικαιολογίες και λες τώρα δεν μπορώ, τώρα πεινάω, τώρα κάτι μου φταίει, τώρα είμαι θυμωμένη, τώρα είμαι στενοχωρημένη. Και λέω, αυτό είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή μου που τώρα, πρέπει να πηδήξω. Ξέρεις, με βοήθησε ότι μου λέει ο τύπος, αυτό είναι το δικό σου σάλτο, κάντε όσο καλύτερα μπορείς. Είναι το δικό μου σάλτο. Ή το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς, ή δεν το κάνεις. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Όλα είναι εδώ. Είναι η δική μου, λοιπόν, υπόσχεση στη Σιγκαπούρη ότι εγώ μπορώ. Τα κατάφερα! Δες εδώ. Λέγε, ρε, έφτιαξε τα ανατίχυρα. Περίμενε μία. Έλα, ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τέρμα. Ετοιμός. Κρατάει ο άτιμος ακόμα. Με κούρασε. Αλλά δεν φταίει ο μπαμπάς. Φταίει το κλίμα, φταίει το δάπεδο, φταίει το ότι δεν είχα κάνει καλή προετοιμασία. Εντάξει, δεν λέω καλός, αλλά όχι τόσο για να με φτάσει. Πριν από πολλά χρόνια είχα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι και γυρίζοντας πίσω στη Ρόδο, κάθομαι στην αυλή του σπιτιού με τον παππού τον Μιχάλη και του έλεγα τις ιστορίες, πώς πέρασα, τι έκανα, πού πήγα, τι είδα, μέσα στα διάφορα που λέγαμε. Τον ρωτάω, ρε μπαμπά, ποιο είναι το ιδανικό ταξίδι για σένα, ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός. Και γυρίζει ο παππούς και μου λέει, είναι η αυλή του σπιτιού μου. Εγώ αυτό που έχω να σου πω, αγάπη μου, είναι ότι να κάνεις τον γύρο του κόσμου και να καταχθείς τον κόσμο και μια και δύο και δέκα φορές, αλλά πάντα να έχεις ότι ο ένας, ο μοναδικός, ο ιδανικός προορισμός είναι αυτός στην αυλή του σπιτιού σου. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Μουλιάσει τέρμα, τέρμα το υγροστοιχείο, φτάνει, ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε. Και θα αλλάξουμε τελείως, γιατί η δεύτερη αποστολή έχει αντικείμενο. Και το αντικείμενο έρχεται από αέρα. Θέλω να βρείτε τον τρόπο να βγάλετε μία υπτάμενη selfie, έτσι, μία καρποστάλε, ρε παιδί μου, για να έχω να σας θυμάμαι εκεί. Να τα. Πέτρο, μ' ακούς! Σ' αγαπώ! Πέτρο! Πέτρο, μ' ακούς! Σε μισώ! Θεωρώ δεδομένο ότι ο Πέτρος ζητάει να κάνουμε ελεύθερη πτώση. Δεν με κυριαρχεί ο φόβος. Μεγαλώνοντας και όταν απέκτησα τα παιδιά, είχα πει στον εαυτό μου ότι θα πάψω να κάνω επικίνδυνα σπορ,
να καβαλάω μηχανές. Δεν μας παίρνεις μαζί σου. Να πω ότι με κλέψανε. Εγώ με την ιδέα έχω ξετρελαθεί. Που απλά περιμένω να πάμε, να έρθει η ώρα η στιγμή, να δούμε πού, πώς, τι και απλά... Λαέ της Σιγκαπούρης! Please be gentle. Πω, το ένα με έφτυσε. Please, one face, please, I'm so calm. Μην πεις δεν πονάει. Ναι. Α, είδες. Can we have two tickets for the... Τι είναι το τελεφερίκ στα αγγλικά? You know, for the... Τελεφερίκ. Cable car. The cable car, yes. Φτιάξε το μάτι, σε παρακαλώ. Έλα, εντάξει. Έχει παιδάκια εδώ μας. Τρομερό αυτό που φτιάξαμε όμως, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι φοβάζει τώρα. Όχι. Είσαι ψυχοποιητός. Όχι, γιατί... Ξέρω γιατί μου το θυμίζεις. Εντάξει. Τώρα με πιάνει μια ανησυχία, χωρίς λόγο. Θα τσαπάρω τον αυτό εδώ. Έλα να δεις τι λέει εδώ. Τα ζευγάρια, κυρίως οι νεόνυμφοι, που χτυπούν μαζί την καμπάνα, έχουν πάρα πολλά χρόνια ευτυχίας και ευημερίας και αρμονίας και ειρήνης. Πάμε. Υπερχτύπημα. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 300 χρόνια. Τι πάει το τηλέφωνο. Βρε τρελοκομεία, τι κάνετε εκεί? Περνάμε φανταστικά, είναι υπέροχο εδώ. Τα βλέπω όλα και συμμερίζομαι και τον ενθουσιασμό σου. Και θέλω να καταλάβεις, Αντελίνα μου, ότι εγώ έχω πάρει τηλέφωνο για να σας δώσω μία αποστολή. Αυτός ήταν ο σκοπός μου, να δώσω αποστολή. Και τώρα βλέπω και λέω, τι κάνει η Μουρλέγκο, τι κάνει η τρελή εκεί, θα μας πεθάνεις, παιδί μου. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Παιδάκι μου, τι έκανες εκεί, τι πήγες και έκανες. Σου είπα εγώ να πας εκεί. Τι έκανες? Να σου πω ότι έκλαιγα και έλεγα δεν θέλω να πέσω, Παναγία μου. Αλλά έπεσα. Εγώ πήρα να δώσω αποστολή, αλλά τώρα έχω χαθεί τελείως. Προτιμώ να σας αφήσω να ξεκουραστείτε έτσι λιγάκι τις επόμενες ώρες, να σας χαλαρώσω, ρε παιδί μου. Και όλα αυτά, χάρη, να ξέρεις, γίνονται εξαιτίας της Αντελίνας. Χάρη στη σύζυγο, τα καταφέρατε. Επιφυλάσσομαι όμως για την επόμενη αποστολή. Δεν θέλω να χαλαρώνει κανείς. Γεια σου, ρε Πέτρο! Λαέ της Σιγκαπούρης! Δεν έχουμε αποστολή δεύτερη! Σας ευχαριστούμε! Πέτρο, θα μας κλείσουνε μέσα. Α, κοιτάνε όλοι! Δεν πειράζει, χαλάλη. Θα ξεκουραστούμε στο κελί. Καλημέρα, καληνύχτα, δεν ξέρουμε τι ώρα είναι εκεί, φιλιά. Πω, ποδωρό! Εγώ όμως τώρα πιστεύω ότι δεν λένε αλήθεια. Όχι, δεν νομίζω ότι μας κάνει πλάκα ο Πέτρος. Είπε, αυτή είναι η ανταμοιβή για το κουράγιο σου, την τόλμη σου, το θάρρος σου και σου λέει, τράβα ξεκουράσου. Αποκλείεται. Εγώ θα πάω, γιατί μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Παρακαλώ, πάρε το κινητό, εγώ πάω στο ξενοδοχείο. Hello, my friend. Hello. 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 From where? From Greece. Greece? Yeah. From Athens. Yeah, I love Greece. I love Karagounis.
Καραγκούνης. Παπατζόπουλος. Yes. Μήτρογλου. Μήτρογλου. Ένα άλλο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. I am Aek. You know? Athens. Yellow, black, yellow, black. Ρε μεγάλε. What's your name? Bruce. Just recently I heard that Greece, they wanted to take Greece out of Europe. In Europe. No. Sorry? Greece was going down in money. Then... Yes, Greece. Κρίση. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μνημόνιο. You know. Πρώτη φορά αριστερά και τώρα. First time left. Όγδοη φορά δεξιά. We have. You know English? Bruce. Yeah. How old are you? 22. 22. Yeah. I'm 18. 18? Years old. Yes. Okay. And 50. Ου! 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 Can we ask something? Do you know where is the place as skydive? For skydive? Yes. Just near the airport, you go, and the airport information center, you can get everything there. Okay, thank you very much. Thank you very much. Bola. Bola. Bola, bola, bola. Bola. Bola, how are you? Oh, fine. You? Good, thank you. Thank you. What's your name? My name is Salote. My name is Telios. Oh, nice to meet you, Telios. Nice to meet you. Michelangelo. Michelangelo. Well, what are you making? I'm making a bra, handmade bra. Handmade bra? Yeah. Yeah, this is like when you have a wedding in Fiji, yes. They wear this, a female and a male. Can I try one? Yes. Να δεις τα βάλω στο γάμο. Εγώ σε κάθε χώρα που πάμε, φέρομαι και συμπεριφέρομαι ανάλογα σαν τον πεθερό της περιοχής και της χώρας που είμαστε. Εδώ έχω ακούσει ότι οι πεθεροί διαλέγουν τις νύφες. Οπότε έτσι θα φερθώ κι εγώ ανάλογα. Γι' αυτό το φόρεσα, είμαι έτοιμος και περιμένω προτάσεις. Νομίζω ο πατέρας μου έχει πάρει πολύ αέρα. Καταλαβαίνετε με τι όθηση θα το ρίξω από ψηλά. Να το! Αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα να πάμε να κάνουμε μασάζ. Hello. Στις πατούσες, στις γάμπες. Του, yes. Ρεφλεξολογία. Ξέρεις τι θέμα έχω με το μικρό δαχτυλάκι τώρα, έτσι. I'm sensitive to the little one. Please be gentle. Okay. Because I το έχω χτυπήσει. I've hit it and it broke. 100 χρόνια πριν. Η ανάμνηση είναι ακόμα εκεί όμως. Yes. Tough love, tough love. No pain, no gain. I bring you. Πάμε. Ευχαριστώ. Λέγε, τηλέφωνο. Τηλέφωνο, ρε. Ο Πετράν είναι. Βάλε ακουστικά. Καλώς τα παιδιά από τα ψηλά βουνά και τις λίμνες. Πώς τα πάτε? Κάρι λίγο κρύο. Ταυτόχρονα μπλέξαμε κιόλας. Τι έγινε με το υψόμετρο, Παντελάκο? Κοίταξε, εδώ ο Βουνίσιος που παίζει εντός έδρας είναι οκ. Okay. Εγώ που είμαι εκτός έδρας, Δυσιώτης, μου είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, το παλεύω. Πάρτε βαθιά ανάσα τώρα, κατεβαίνουμε λίγο πιο χαμηλά. Θα σας στείλω
σε μία άλλη περιοχή εκεί κοντά και η περιοχή αυτή λέγεται Λαρακέρι. Σε αυτή την περιοχή θα πάτε και θα μου φέρετε το επόμενο αντικείμενο. Ποιο είναι αυτό, παιδιά, θα βάλω κάτι πολύ απλό, ένα σκουλαρίκι. Ένα σκουλαρίκι. Ξέχασα να το αναφέρω και μάλλον είναι και σημαντική η λεπτομέρεια. Ένα σκουλαρίκι που φορά ένα αλπάκα. Σκουλαρίκι. Τι είναι αυτό το αλπάκα, τρώει το αλπάκα. Ένα είδος λάμα που είναι εδώ ψηλά στο Περού. Τι είναι ήρεμα αυτά. Δεν έχω ξαναδεί κοντά. Μόνο κάτι. Βίντεο. Τα δικά μας, τα ζώα έχω δει και σε βίντεο αυτό. Πάμε, πάμε. Ξεκινάει η αποστολή λοιπόν. Πάμε να βρούμε αλπακά. Πάμε. Κατουκάτσι. Σαντουκάκι. We are πλαστικοί. Το έχει καταλάβει, μην ασχείς. Okay, πες το. Χατσικάκα, αλπάκα. Χατζικούκι, στόπε. Και δεν μπορεί να μου κάνει τη μετάφραση που χρειαστάω. Τι καλή μακά. Yes, okay. Πω, το ένα με έφτυσε. Κάτω. Όχι. Έλα, εντάξει, skydiving. Μπούλα, μπούλα, come inside. Μπούλα, μπούλα, hello. Μπούλα, μπούλα, nice to meet you. My name is Ελάντζελο. Στέλιος. Nice to meet you, Στέλιος. I'm Seriana. How are you feeling? Ah, I'm very good. He's afraid. He's afraid. Don't be. After the experience. Yes. Ναι, ναι. Like thank you, thank you. Yeah, don't be afraid. Ακούγεται τα θέματα του Γιούς. Oh. This is what we do. Να σου λύσω μερικές απορίες. Okay, you speaking your language. Okay, this is what we normally do. You fill in the waivers first. Yes. With your names and your full weight, whatever height that you jump in. Έχει διαφορετικά υψόμετρα, να επιλέξουμε τι πακέτο θέλουμε. Α, ωραία. Το χαμηλό βάλω. Να βάλω ένα μισή μέτρο. Μπράβο σε αυτούς που το κάνουν. Και ας μείνεις σε αυτούς η εμπειρία. Ναι, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω, γιατί σου είπα ότι δεν ρισκάρω. Δηλαδή, μόνο μαζί σου θα το έκανα, με κανέναν άλλο. Πιστεύω για ένα γιο, να ακούει από τον πατέρα του ότι είναι ο λόγος για κάτι. Και μιλάω γενικά, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να ακούσει και από τα πράγματα που μπορεί να κάνουν περήφανο ένα γιο για τον πατέρα του. Μια συμβουλή που του δίνω είναι να έχει τα μάτια ανοιχτά. Να τα δει όλα, να μην χάσει τίποτα. Γιατί αυτό που θα δει θα το ξαναδεί. Αυτό είναι το μόνο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια και έξω, σφινάκι. Anu. Το έχει καταλάβει. Hola. Hola. Έλα, δοκίμασε. $1 to taste. $5 to buy. Όχι, αγάπη μου, όχι. Αυτό το δοκιμάσεις εσύ. Για πες. Γούλα. Αναγούλα, yes. Όπα, 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 συμμορία. Είπα εγώ ότι θα κάτσετε να χαλαρώσετε μέχρι το τέλος του ταξιδιού στη Σιγκαπούρη. Ναι, Πέτρο, το πες. Πάτε με τα καλά σας. Είναι δυνατόν. Εγώ εδώ έχω σχεδιάσει ολόκληρο τον πλανήτη να σας βάλω να κάνετε πράγματα και να μου φέρετε κυρίως πράγματα.
από τη Σιγκαπούρη. Σας είπατε να μου φέρετε. Δεν σας είπα, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου φέρετε ένα φωτόσπαθο. Με το οποίο πρώτα θα κερδίσετε μία μάχη. Είναι σαφές. Πού μπορεί να υπάρχει φωτόσπαθο, πώς μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μάχη και εφόσον την κερδίσουμε τη μάχη, το παίρνουμε, χαιρετούμε και το πάμε στην Ελλάδα. La Guerri Village, Bus, Bas. Α? Τι λέει τώρα αυτός εδώ. Hola. La Guerri Village. Sí. Sí. Yeah. Sí, yes, sí, vamos, 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 ρε. Φεύγουμε. Αυτό είναι. Πάμε, 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 πάμε. Παναγιά μου, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τελικά μας λύθηκε και το ερώτημα γιατί τα σπίτια είναι σοφάτιστα εδώ πέρα στο Πούνο. Ναι. Το λόγος είναι ότι τα σοφάτιστα σπίτια δεν πληρώνουν πολλούς φόρους. Άκου να δεις. Και είδες που ο φόρος διαμορφώνει και τον πολιτισμό. Η οικονομία διαμορφώνει και την... Ε, και την κοινωνία. Σε ήταν δικό σου τώρα, τι έχει διαβάσει κάπου. Ποιο, ρε. Όχι, γιατί σ' άρεσε. Εσένα. Δεν ξέρω. Τη στιγμή ήταν. Εγώ παλιά είχα ένα προβατάκι, το Τσάκα. Έτσι τον είχα ονομάσει. Το οποίο το αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν ήρθε η ώρα του Πάσχα... Έπαθε λαδορίγανη. Έπαθε λαδορίγανη. Δεν το έφαγα. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να το φάω. Ακόμα δεν θυμάμαι, φαντάζομαι. Hello. How are you? What are you dressed as? Oh, this is our wedding. It's my wife. Oh, is this a wedding? Yes. Congratulations. Congratulations. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια νύχτα και τέτοιο γαβρό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι αυτή ήταν με τα σπάτια. Και λέω να δεις τις βρήκαμε πέρα από μπροστά μας. Hola. Do you speak English? No. No. Castellano. Δεν πειράζει. Alpaca. We must find alpaca. This. You know alpaca? Huh? Sí. Alpacas, hatukachi. Hatukachi. Taxi. Taxi. Ωραία, αυτό είναι. Θα πούμε ένα ταξιτζί, χατουκάτσι, αλπάκα, ε. Τέλεια, τέλεια. Πάμε μπροστά εδώ μετά. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γκράτσιας. Δεν υπάρχει ταξίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ταξί από εδώ. Τον αιώνα τον άπαντα. Πάμε, μήπως κάνουμε το stop και μας πάρει κανένας. Πάμε. Σιγά μη σταματήσουν. Έλα. Χατουκάτσι. Χατουκάκι. Σι. Αλπάκας, χατουκάτσι. Ω, μοναμί, είσαι φίλος, ρε αδερφέ, είσαι φίλος. Είσαι ωραίος. Oh, my friend. Είσαι ωραίος. Ωπα. Αλπάκας, χατουκάτσι. Παναγιά μου, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάλι κανένα να λέμε. Χατσικάκα, αλπάκα. Χατσικάκα. Σίγουρα. Η χατσικάκα, αλπάκα. Πώς λέγεται το σκουλαρίκι, ρώτα μία, ρε. Στα αγγλικά είναι earring. Earring. Από τα αυτιά. Ναι, αλλά για να συνοηθούμε πρέπει να το πούμε στα ισπανικά. Αλλιώς δεν θα συνοηθούμε με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Earring in Spanish. Arite. Arete. Arite. 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 Χατζικούκι stop, ε. Όταν φτάσουμε χατζικούκι stop. Αλπάκας,
Χατουκάτσι. 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 Σατουκάκι. Αλπάκα. Χατουκάτσι. Χατσικάκα. Αλπάκα. Χατσικάκα. Χατσικάκα. Αλπάκα. Χατζικούκι. Στοπ, ε. Μισ. Χαλό. Α. It's not yours? No, my one, my children. Your children. Is there a martial arts school around here? Is there, you know, karate or a sword? What is it? Most. I need a big favor. More important for me to return in my country with one lightsaber. I'm sorry, this one cannot. I give the address, you go there. I know. Πόσο είναι το είμαστε, okay, we are κουραστικοί, ενοχλητικοί. Το έχει καταλάβει, μην ασχείς. Πες το. We know we bother you, but and we're sorry about it. Yes, very sorry, but please, one please, try. Please, please, I don't know. Κοίτα πόσο ευγενική είναι η κυρία, με το χαμόγελο, μας διαολοστέλνει. Όχι, έχω νεύρα, γιατί έχω νεύρα, γιατί με αφήνει να προσπαθήσω. Τι ήθελα να έρχεται σε άποψη που δώσουμε να μου δώσει έρευνα. Είναι το παιδιόν, πάρ' τηλέφωνο τα παιδιά σου. Δεν τα παίρνω τηλέφωνο και δεν μπορεί να μου κάνει τη μετάφραση που κουστάω. Καρδιά μου, η γυναίκα κατάλαβε και κατάλαβε πολύ γρήγορα και της το είπες 18 φορές 118. Και παραπονιέσαι ότι δεν σε αφήνω να προσπαθήσεις. Μου δίνει δηλαδή μια διεύθυνση εδώ, εκεί, η οποία όμως μας λέει ότι είναι μακριά. Και αν πάμε στη διεύθυνση δεν μας είπε ότι είναι μακριά. Χάνουμε εκείνη την τελευταία μέρα. Μας είπε ότι δεν είναι κοντά. Η μόνη λύση που μπορώ να σκεφτώ είναι να πάρουμε το μετρό ή ένα ταξί. Hello, my friend. My name is Stelios. My name is Sebastian. Sebastian. It's my first time. Happy too. Yeah. I'm with you. I'm very happy. This is Orea. You understand? You speak a nice language, lexis, what's in it? Words. Yes. You say for me paramithi. Fairy tale. Bravo. You say me fairy tale. Or... I speak as little Greek, so I go and say, Tikali ma. Yeah, okay. I'm fine. Okay, let's do it. Okay, come on. Yes. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Παρασύρωμαι από τον ενθουσιασμό του. Πάμε να το κάνουμε. Δεν το πιστεύω ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Θα το πιστέψω εκείνη την ώρα και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Αυτό το κρατάω πολλές φορές στη ζωή μου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Fantastic, but I'm very tired. Thank you. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Thank you. Here we go. You, bro. Let's go, Pichi. Pula! Ooh! Congratulations. Thank you very much. Baba! Ελάς το παιδί! Ελάς το παιδί! Ελάς το παιδί! Olé!
Κι εγώ. Μα για κανέναν λόγο δεν θα το έκανα. Καλό. Κοίτα, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, ήταν ασύλληπτο. Πραγματικά, δεν έχω λόγια. Αλλά στο τέλος μου άφησε να οδηγήσω. Μου έλεγε left, right, left, right, left, right. Και κάναμε κάτι απότομα και ξαφνικά ανακατεύτηκα. Άστε. Αλπάκας. Παρατζά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γράτσε, σινιόρα. Όλο ευθεία και όπου μας βγάλει ο δρόμος. Άρε, Πετράν, τι μας κάνεις. Πίσω μας το τοπίο είναι εντελώς ελληνιακό, δεν υπάρχει ούτε ζώο ούτε ίχνος, οπότε μάλλον το κόβω για πολύ περπάτημα. Και θα δούμε. Το Περού είναι μια χώρα που γενικότερα δεν έχει και τόσες πολλές ανέσεις, οπότε πρέπει να είσαι γενναίος για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Αλλά το έχουμε, ειδικά ο Χρήστος που είναι βουνίσιος, το έχει λίγο παραπάνω. Εντάξει, όχι πως εγώ νησιώτης δεν τα καταφέρνω. Αχ, έχω γλαρώσει άσχημα, αδερφέ. Πόσο ακόμα έχουμε. Αλλά είναι το υψόμετρο που λίγο μου κόβεται η ανάσα. Όλα τα τοπία ίδια μου φαίνονται. Δεν έχει ούτε ένα δέντρο να ράξουμε κάτω λίγο ίσιο, ρε παιδί μου. Λες να είναι εκεί πάνω. Ελπίζω. Ε? Ελπίζω να είναι αυτή η φάρμα. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Αλλού. Όλα. Όλα. Έλω. Κατσικούκι χεία. Ε. Όλα. Γεια σας. My name is Παντελής Χρήστος. We came from Greece. From Greece, yes. Αλλο, αλλο. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά. Πες το τι χρειαζόμαστε. We want the... Αρέτε. Αρέτε. Περάζω να. Γεια, γεια. Ωπα. ¿Quieren trabajar con nosotros, con alpacas? Yes, we want the arete. Perfecto, van a trabajar conmigo, vamos a trabajar con alpacas. Tienen que usar esto y esto. Με το ζόρι, ωραία. Τι λένε αυτοί. Να βάλεις αυτά για να μην φοβούνται τα ζώα. Καλά ήρθαμε. Σάιμπερ τάκ. Σάιμπερ. Σάιμπερ τάκ. Ναι. Είναι καλύτερα. Άνοιξε. Hello. Hi. Sammy. How are you, Sammy? Okay. Listen to me. Sir. I'm tourist. From Greece, Athens. Ναι, τα ξέρω. Αυτός είναι ο πρόλογος κλασικός. I can't speak very good English, but... Okay. Yes. Okay. I need this one. As an award. Sorry, but I can't give you the cigarettes anymore. Willing to do anything in order to get one back to Greece. I will need to check with the management later. Yes. Yes, do that. Πες του όμως, ναι. Να μην πάει απλά να το πει στο management γιατί θα μπλέξουμε. Να έρθει η μάνατζερ να μιλήσουμε, αν μπορεί. Οκ. Okay. Ας το πούμε όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα, θα ζητήσουμε να μιλήσουμε με το management. Δεν χρειάζεται να χάσουμε δύο ώρες με κουβέντα εδώ πέρα. Okay. Before we go on to the last part, we were going to do the practice, yeah. But... Τι win. Okay. Not, it's only okay. We want to do that. Two of you guys will be playing against one another first. Okay? Okay. So after that round,
You will play against my two team members. Tomorrow, Mudesh. All right. Ρε, τι όμορφα ζωάκια είναι αυτά. Μπορώ να πάρω ένα μαζί μου, στην Κάλυμνο. Έλα εδώ. Α, έρχεσαι εδώ και το πιάνεις. Λέγε ρε, το πιάσες. Δεν κανόνισε μη σε φτύσει, ρε. Όχι, ρε, είναι μωρό. Ο Χριστάρα στο στοιχείο του, δεν το συζητάμε. Είπαμε γνήσιος γενιώτης βοσκός. Αρπάει εκεί τα ζώα με μεγάλη ευκολία, μπορώ να πω, και οικειότητα. Αγάπη μου, αγάπη μου, μωρό μου. Τι πρέπει να το φάει. How get it out. Εν τέλει όμως δεν είναι το συγκεκριμένο σκουλαρίκι που θέλουμε να έχει στο αυτί. Το συγκεκριμένο σκουλαρίκι είναι ο αριθμός του ζώου, όπως τα δηλώνουν τα ζώα, έχουν έναν αριθμό. Το αφήνουμε ελεύθερο και συνεχίζουμε το κυνηγητό μας. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Καλά. Είμαι γεννημένος τσοπάνης, έτσι. Χρήστο. Έλα. Γεννημένος τσοπάνης είμαι. Έλα εδώ. Πού πας? Δεν έχεις σκουλαρίκι αυτό όμως, ρε Παντελή. Ρε, φέρ' τα προς τα κάτω, ρε. Νομίζω, να το είδα το ένα που έχει το σκουλαρίκι. Πού το? Να το, εδώ μπροστά. Ποιο? Να το, είναι εδώ, είναι εδώ. Να το, κοίτα, κοίτα. Αυτό εκεί είναι. Πω, το ένα με έφτισε. Κάπου έφαγα κάτι σκάγια. Δεν ξέρω από ποιο, αλλά ήταν πολλά μεταξύ μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο με έφτισε. Αλλά τη φτισιά την έφαγα. So once you hit one ball down, he has one more at the back. So if both of the balls drop, you are out of the game. Okay, I know a move I can do. But of course, you must follow it too. I think you put this mask on as well. Mm-hmm. Right, Sub-zero. And three, two, one. Με τα δύο χέρια. Μου σπάσει τα χέρια. Νομίζεις δεν πονάει. Πονάει. Ναι. Α, είδες. Μου χτυπάς τα χέρια. Και μου χτυπάς συνέχεια τον στραμπουλιγμένο μου αντίχειρα. So, the round goes to Adelina. Yes. Right. Congratulations, okay. Adelina. Σιγά σιγά, μην το τρομάζουμε, να το... Slow. Ήρεμα. 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 Πού πήγε? Να το, εδώ μπροστά, εδώ μπροστά είναι. Να το, πιάσε το. Ποιο ρε. Να το. Όχι ρε. Όχι ρε, φίλε. Έχω λαχανιάσει, η αναπνοή είναι ελάχιστη. Πάρα πολύ χαμηλή. Νομίζω ότι θα λιποθυμήσω. Κομμάτια να γίνει για το Πετράν και το φτύσιμο και τα 15 δις μίλια που έχω διανύσει μέχρι στιγμής και άλλα τόσα που θα κάνω κυνηγώντας. Έλα, Παντελή, το βρήκα. Ήρεμα, εμείς αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Ρε, θα το πονέσω. Όχι, αυτό εδώ είναι. Το τραβάω έξω. Ωραία, τι είναι. Να το, έλα. Αυτό είναι. Ε. Άστο, με φίλε. Αυτό είναι το σκουλαρίκι. Αυτό είναι το σκουλαρίκι. Έλα ρε Παντέλο, μας σήκωσε. Το καταφέραμε. Μας σήκωσε το κουρνιαχθέλο. Νόμιζα ότι μας ξεφύγει, αλλά υπάρχει εδώ ο Λούκι Λουκ και ο... Ε, και ο... Το Ιστόρι. Ο Γούντι. Λούκι Λουκ και ο Γούντι, λοιπόν, τα καταφέρανε. Σε παρακαλώ ρε κορίτσι μου. Συνεχισμένα. Να το, είναι εδώ, είναι εδώ. Ποιο? Α, μπεμπαμπλο. Yes. Έλα, έχει πολλά. Είμαστε ερωτευμένοι φουλ, αλλά... Κατσιγκόμενά μου είναι. Ρε φιλέ, μπερδεύτηκα.
Φίλε, νιώθω γεννημένος βοσκός, φίλε. Τι αρέτε. Κι άλλο αρέτε. Και εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει, μας φωνάζει η κόρη του βοσκού και λέει, είναι κι άλλο ένα, λέει, μέσα, βγάλτε το κι αυτό. Ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι. Βγάλτε κι αυτό. Αγάπη μου, αγάπη μου, δεν θέλω να σε πονήσω, αλλά... Δεύτερο σκουλαρίκι. Θα το κρατήσουμε αυτό. Για μας. Μπράβο ρε Γούντι. Ακόμα πέφτεις. Γη. Κοιτάω τον ουρανό και δεν το πιστεύω. Σου τρογούδα και στον αέρα, μ' ακούγες. Εκεί δεν άκουγα. Εκεί άκουγα. Ας μην σου πω καλύτερα. Το Θεό. Έλα, έλα. So what's gonna happen now? Two of you will team up and play against my team. Okay? Do you have gloves? For now, for now, πολύ. Με πεθαίνει. Με πεθαίνει. No children for you. Give me half an hour. Half an hour. All right. So in order to get this, you'll have to join our club. Yes. We'll join your club. Yes. Ella, 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 Ipola. Όχι πολλά. Μπορεί να είναι η σχέση του εδώ μέσα, οπότε μην κάνεις πολλά. Πώς είναι, έχεισαι, θα έρθεις. Έχεισαι. Τι λες, μωρέ. Δεν άκουσα. Όχι, δεν θα πω, όταν θα έρθεις. When, όταν θα έρθεις. When, όταν θα έρθεις. Όχι, πώς είναι όταν θα έρθεις στην Ελλάδα. Α, πώς είναι όταν θα έρθεις. When you come to Greece, if you come to Greece. My house is open. For all. Your house is open. The same house. The same house, but it's open. Yes, τελειώσαμε. Τελειώσαμε και οι δύο. Ταυτόχρονα. Πρώτη φορά. Ωπα, τηλέφωνο. Σεφ μου, έφτασε η στιγμή να πάτε στον επόμενο προορισμό. Και εκεί που θα πάτε είναι ένα μέρος όπου οι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι βλέπουνε UFO. Βέβαια. Θέλω να κατευθυνθείτε προς τα εκεί και αν δείτε κάποιο UFO, τότε να ξέρετε, we have a problem. Τι θα δούμε? Μπορεί να δούμε και εξωγήινους. Στο φεγγάρι. Πες μου τι θα παίξει ο γιουκαλίλη στο φεγγάρι. Θα είμαι πανευτυχής, φίλε. Φύγαμε, άμα. Φύγαμε για διάστημα στο φεγγάρι και ακόμα παραπέρα. Να σου πω τι πιστεύεις. Ούτε φίλοι μου δώσεις, ούτε ευχαριστώ μου. Πες αν δεν ήμουν εγώ, τίποτα δεν θα είχαμε κάνει ακόμα. Θέλω σου σήμερα. Θα σου πάρω. Μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ αυτή η αποστολή. Σαν ζευγάρι έχουμε τρομερά... Είμαστε πολύ καλοί στο να πείθουμε. Πόσα άτομα σήμερα δοκίμασες να πετύχεις κάτι? Πού ήταν η πειθώμα σήμερα? Θέλω να πω ότι αυτό που λες είναι άστοχο. Και ξαναλέω, όσο καλοί κι αν είμαστε, σε παρακαλώ ρε κορίτσι μου, μια πρόταση. Όχι, να μην την κάνεις την πρόταση, γιατί μου λες ότι δεν είχα πειθώ. Ρε αγάπη μου, είναι άσχετο. Είναι άσχετο αυτό. Είναι άσχετο. Μπορεί να τα συζητήσουμε οι δυο μας. Όχι, οι δυο μας, θα μου πεις πού δεν τα κατάφερα. Οι δυο μας. Λοιπόν, αυτό που έλεγα. Τον κόσμο μου λες αυτή τη μέρα. Καλή ώρα. Αυτό που έλεγα είναι ότι καλός ή κακός έχουμε σταθεί και τυχεροί. Στην προκειμένη κουτσά στραβά καταφέραμε να φτάσουμε εδώ. Και αφού φτάσαμε εδώ, κοπιάσαμε, δηλαδή σήμερα δουλέψαμε για το έπαθλο. Αυτό κρατάω σήμερα. Ναι, βάλε ακουστικό. Σήκωσε εδώ. Αραχτή και light, τι κάνετε? Προφεσόρα μου! Παραλία, χαλαρά, ε! Στελάρα, δεν σου το είχα. Τι έκανες, ρε θηρίο? Εγώ νόμιζα ότι δεν θα ανέβεις καθόλου. Κι εγώ πίστευα ότι θα αρνηθώ. Αλλά δεν ξέρω
Εκείνη τη στιγμή, βλέποντας τα μάτια του Μιχαηλάγγελου, όλο αυτό το ενθουσιασμό, το περίμενε πώς και πώς, το ήθελε τόσο πολύ να το κάνει όλο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι είχα δει πριν από καιρό ένα βίντεο που έπεφτε ο ίδιος με αλεξίπτωτο και είχα ζηλέψει λίγο. Παρ' όλα αυτά, πάντα έλεγα ότι δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φύγετε από τα νησιά Φίτζη. Θα σας στείλω κάπου παραδίπλα, κάπου 10 ώρες δρόμο με το αεροπλάνο. Τίποτα. 10 ώρες. Τι είναι 10 ώρες? Συνηθισμένα. 10 ώρες με το αεροπλάνο για να φτάσετε σε έναν προορισμό όπου ο αριθμός 4 ακούγεται σαν τη λέξη θάνατος. Και φτύνω, γιατί έχετε και ταξίδι. Όλες οι πληροφορίες που είπες προσπαθώ τώρα να εστιάσω, γιατί κάνω και ενδυματολογικές προβλέψεις. Έγινε, κύριε, τα μαζεύετε και σε άλλη παραλία. Μήνυμα ελήφθη, προφεσόρ. Σε αυτή την αποστολή σκίσαμε! Έλα ρε μωρά μου, έλα. Κατσιγκόμενά μου είναι. Κάτσε ρε μωρά μου. Αντελίνα μου, χάρη, χαιρετίστε τώρα, bye bye τη Σιγκαπούρη, διότι δεν ξέρω αν πέρασατε καλά εκεί. Πάντως εκεί που θα πάτε θα περάσετε σίγουρα ρομαντικά. Διότι είναι ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για νεόνυμφα ζευγάρια. Ίσως εκεί βεβαίως φρεσκάρετε λίγο τον έρωτά σας με τόσο ρομάντζο γύρω σας. Καλό ταξίδι. Θα σου πω κάτι. Ας πάμε όπου θέλουμε. Θα ξαναερωτευτούμε. Είμαστε ερωτευμένοι, φουλαλά. Θα κάνουμε τα δικά μας, αυτά, τα ζουνάκια μας. Θα ξαναερωτευτούμε. Είμαστε ερωτευμένοι φουλ, αλλά θα δώσεις όρκο σοβαρό ότι σε αυτό το νησί δεν θα κοιτάς καμία. Ποιος προορισμός είναι ο προορισμός των νεονύμφων? Στον πρώτο μου γάμο είχα πάει στο μπάνι. Ρε φιλέ, μπερδεύτηκα. Άμα μπερδεύτηκες εσύ που κάνεις και προβλέψεις, εγώ τι πρέπει να κάνω? Κοίτα, έχουμε πάει Αφρική. Έχουμε πάει Ευρώπη. Έχουμε πάει Οκεανία. Και μένει Αμερική και Ασία. Α, μπέμπα μπλομ. Κοίτα μπλομ. Α, μπέμπα μπλομ. Κοίτα μπλομ. Λιμ μπλομ. Ασία. Κλείδωση. Λοιπόν, αλλά πού όμως. Μου ήρθε το μέρος. Ναι, για πες το. Θα το δεις στα ρούχα σου. Στα ρούχα μου. Όχι. Γιν και Γιάνγκ ντυθήκαμε σήμερα. Το μόνο που με χαλάει λίγο είναι ότι δεν έχεις εδώ να γράψουμε εδώ το σον. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Δεν ακούγεται τώρα καλύτερα που πήγε το αυτοκόλλητο? Όλα! Μπορώ να πω ότι στεναχωριέμαι να φύγω από το Περού. Έλα, λέγε, πού πάμε. Τι. Καταρχήν, είναι Κίνα. Γιν Γιάν. Είναι. Το βρήκα. Κίνα είναι. Είναι Κίνα. Έλα, ρε, μεγάλε. Χούστον. Χούστον. Χούστον, ρε χαμένε. Τι Χούστον. Χούστον. Ρε Ούστον. Τέξας είναι, φίλε μου, λοιπόν. Τέξας. Πάμε να προλαβαίνουμε. Φεύγουμε. Τι ώρα λέει? Προλαβαίνουμε, έλα. Προλαβαίνουμε, ένα καφεδάκι. Μισό. Παναγία μου. Put the drone down. Πέτω να σου κάνω και σαν έκανα καλίτσα. Τρίψε με, χρειάζομαι και λίγο αγάπη. Ερωτεύτηκε ο Χαρούλης. Παντελή, συμβαίνει κάτι, αγόρι μου? Εδώ θέλει. Γιατί ρε που είμαστε. Με το ζόρι. Ωραία.